εκπρόσωπος συντονιστικής του Μπλόκου της Νίκαιας, έχω να σας πω ότι καταρχήν είναι μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε αγρότες αυτές τις δύσκολες συνθήκες να δημιουργήσουμε αυτό το ενιαίο ενωτικό μπλόκο από όλη τη Θεσσαλία. Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας σήμερα και αύριο θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτό το μπλόκο μέρα με τη μέρα να το ενισχύσουμε με συναδέλφους αγρότες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βγει αλλά κατανοούν και καταλαβαίνουν τα προβλήματά μας. Θα γίνουμε δυνατότεροι και με τον τρόπο αυτό θα στήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση που μπορούμε ώστε να πάρουμε αυτά αποτελέσματα στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε θέσει προς το Υπουργείο και προς τον Πρωθυπουργό και προς την κυβέρνηση. Αύριο καλούμε τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, όλους τους δημάρχους της Θεσσαλίας και όλους τους φορείς της Θεσσαλίας να παραβρεθούν στον μπλόκο της Νίκαιας στις 12 η ώρα το μεσημέρι, τους απευθύνουμε κάλεσμα και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματα που έχουν εξαγγείλει αγρότες και τους έχουν βγάλει στο δρόμο. Όσον αφορά τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, θα βγουν από τη Συντονιστική Επιτροπή ανακοινώσεις, οι οποίες θα σας πούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια του μπλόκου μας, όπως και θα απαντάνε σε όλα αυτά τα 7 σημεία που έθεσε χθες ο κύριος Λιβανός στην πρόταση που ερχόμενοι προς τον μπλόκο φτάσαμε εδώ πέρα και είχαν ξεκινήσει εξαγγελίες. Τέλος, όσον αφορά τη συνάντηση που έχει απευθύνει δημόσια ο κύριος Λιβανός προς τους αγρότες, ότι είναι ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου, έχουμε να σας δηλώσουμε ότι οι αγρότες από την πλευρά τους είναι ανοιχτές. Έχουμε ανοιχτό διάλογο, θέλουμε να έχουμε διάλογο με τον Υπουργό, αλλά θέλουμε διάλογο όταν θα ξεκινήσουμε και τα μπλόκα θα στηθούν, γιατί ακόμα σας είπα, είμαστε στη διαδικασία στησίματος του μπλόκου και το όπως γνωρίζετε όλοι εδώ πέρα, το αγροτικό το πρόβλημα είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και μάλλον ο κύριος Λιβανός δεν μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα αιτήματα. Θα ζητήσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα και οριμάσει το αίτημα και αφαρθούν οι αποφάσεις με τον μπλόκο, θα ζητήσουμε και ήδη ραντεβού με συναρμόδια Υπουργεία ώστε να προωθήσουμε και να λύσουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουμε θέσει.